μου κίνησε το ενδιαφέρον τις αλλαγές που έκανε ο Τούντορ. Αλλά ένα το κρατούμενο είναι αυτό, και δεύτερον είναι να θέσω ένα ερώτημα σε εσάς, το ότι αν σε περίπτωση, δεν είμαι ούτε γελόσκυλο ούτε τίποτα, παοξής 30 χρονών είμαι, έχω δει και με τον Άγγελο μπάλα, όπως και στην αρχή του πρωταθλήματος είδα καλή μπάλα από τον Άγγελο, σας θέτω ένα ερώτημα. Αν υπήρχε αυτό το υγιές κλίμα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει με τον Άρνεσεν, με τον Μεγαλομέτωχο να τα στάζει και, αν υπήρχε αυτό το κλίμα και φέτος, αν ήταν ο Άγγελος, τι μπάλα θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ? Μετά αν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και γιατί να έπαιζε μπάλα φέτος, δηλαδή? Έχει πιο τεχνίτες παίχτες, έχει Περέιρα φέτος. Καταρχήν έχει υλικό. Έχει Ράτς. Καταρχήν έχει υλικό. Πώς το έχει το υλικό? Υλικό άμα είχες κάνει καμιά τούρτα. Πέρυσι, ρε φίλε, δεν είχες υλικό. Πέρυσι δεν είχες υλικό. Πήγε μέσα στον Ολυμπιακό να τον κερδίσει καθαρά. Υλικό, κοίταξε. Υλικό, ακούω τώρα φέτος. Φωνάζει Τζόρταν εδώ. Και πάλι να τον κερδίσει καθαρά. Εντάξει, Όπα, μεγάλη ένσταση γι' αυτό. Άλλο. Υλικό δεν είχε, δεν έχει, έχει πιο πολλούς παίκτες. Δεν έχει πεκταράδες, έχει πιο πολλούς. Πιο γεμάτο ρόστερ. Ναι, πιο γεμάτο ρόστερ. Αυτό ακριβώς λέω, παλικάρι, αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Έτσι είναι. Όπως το θέτω, καταλαβαίνετε το ερώτημά μου, δηλαδή. Σας λέω ότι την μπάλα εγώ που είδα με τον Άγγελο, ναι, να σου απαντήσω, του αθλήματος έπαιζε σωστό ποδόσφαιρο, αλλά τους ξεμπούκωσε. Καταρχήν ο Άγγελος φέτος αν ήταν, δεν θα είχε πάρει αυτούς τους παίκτες. Δεν του ταιριάζει του Αναστασιάδη να μην έχει δύο ακραία μπακ να ανεβαίνουν και να φορτώνουν. Δεν θα είχε φύγει ο Ράτς. Ο Ράτς θα ήταν ακόμα στον ΠΑΟ. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Και γι' αυτό μου στέλνει το μήνυμα, η ΑΕΚ μας έβγαινε ουσιαστικά στην κόντρα, αλλά απλά δεν έκανε γκολ. Αυτό. Πέρυσι όμως είχαμε γκολ από την αρχή του πρωταθλήματος. Ποια ΑΕΚ σε έβγαλε κόντρα, ρε? Πότε σε έβγαλε κόντρα? Η ΑΕΚ με έβγαλε στην κόντρα. Πότε? Όταν ισοφάρισα. Πότε? Όταν ισοφάρισα. Ναι. Όταν κάθισα πίσω και ουσιαστικά είχα ακόμα την κατοχή και κουράστηκα. Και στο 0-1 που βγαίνει ο Αραβίδης, απλά κάνει ένα χωριάτικο κοντρόλ. Έτσι. Και του βγει μπάλα κάτω στην κάτω τούμπα. Όποτε κουράστηκα τα μια τελική δεν είχε 90 λεπτά, ρε, με τρελάνετε τώρα, ρε. Μια επίθεση διπλή. Στην κόντρα βγήκε όμως, το σου λέει. Άλλο λέει, μιλάει, κάτω, περίμενε λίγο, ρε. Τι μου λες, φίλε, ο Άγγελος με τον Άρνεσεν, σε τι γλώσσα θα μιλούσαν? Λίγο δύσκολο το θέμα αυτό, αλλά πιστεύω κάπου θα τα βρίσκανε. Δεν μου λες, με τον Κροάτι κάπου θα βρίσκονται. Φαντάζεσαι τον Μπερμπατόφ στο Καϊκί να πηγαίνει στο Άγιον Όρος να προσκυνήσει τον Πάτερ Παπαρούμ? Ούτε για αστείο. Τρελάθηκες, ρε. Είναι άλλο θέμα. Έχει προπονητή καλό τώρα ο ΠΑΟΚ, άστο το. Εντάξει, ο προπονητή έχει καλό. 37 χρονών ο προπονητής, ο Άγγελος έκανε τον κύκλο του. Εντάξει. Θέλει να παίξει αυτό το σύστημα, γι' αυτό άλλαξε το υλικό της ομάδας. Το ότι τον κάνανε πόλεμο οι Τζαβέλες, οι Βρίζες και οι Γιονιάδες, αυτό είναι γεγονός. Τι θα κάνουμε τώρα, μην το πούμε. Τα λέγαμε τότε. Έτσι ακριβώς. Βγαίναμε και μας βγάζαν τρελούς. Πώς θα γίνει? Και ο προπονητής αυτός δείχνει ότι έχει ένα πλάνο αγωνιστικό. Εγώ να σε ρωτήσω. Σωστό αυτό που λέει. Από τις μεταγραφές που έκανε ο Άρνεσεν, από ποιον είσαι ευχαριστημένος, από τον Όλσεν? Από αυτό που αναφέρεις μόλις τώρα. Από το Σαμπό. Από ποιον είσαι ευχαριστημένος, πες μου? Αυτή τη στιγμή, από τα παιδιά που ήταν ήδη στον ΠΑΟΚ από πέρσι. Από αυτά ευχαριστημένος. Κάτσε ρε παιδιά. Ο Κωνσταντινίδης και ο Πέλκας μέχρι προχθές που έλεγε, βρε κατά λάθος σας βγήκε. Άλλο τώρα. Αυτή η επιλογή του Άρνεσα δεν είναι? Εκδιάζει τον Άρνεσα. Ναι, επιλογή του δεν είναι. Το πιο τίμιο line τα τελευταία 15 χρόνια στην πόλη. Το πιο τίμιο line. Τον Άρνεσα Όλσεν. 2,5 ώρες χωρίς support. 2,5 ώρες. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά πού καταλήγουμε? Από αυτό που σας λέω και είναι πολύ συζήτηση. Μέσω του Άρνεσεν αρχίζει και βγάζει παλικάρια δηλαδή. Μάλιστα. Δεν έχει καμία σχέση ο προπονητής. Άσχετα που υπάρχει αυτός εκείνη τη στιγμή, στη συγκεκριμένη στιγμή και τη συγκεκριμένη ώρα. Τέλος. Κοίταξε, σήμερα έγινε και από τους δύο προπονητές ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στη Σκακέρα. Δηλαδή, το γυρίζει κι ο άλλος σε 3-5-2. Ναι, ο Γρηγορίου κάνει φοβερή αλλαγή. Του πετάει, ας πούμε, εκεί που είναι ο Μακ, του πετάει τον Ούμπιντες, ο οποίος δημιουργεί θέμα, κάνει τον κόλ.